Και πάλι εδώ στην Αγιά, πολλοί κόσμος δεν υπάρχει ακόμα, αλλά έρχονται σιγά σιγά. Ο κόσμος της Παναχαϊκής, ο οποίος έχει στηρίξει τη φετινή προσπάθεια. Βλέπετε κάποιους από αυτούς που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Ο αγώνας σήμερα απέναντι στη Σπάρτη. Η Σπάρτη, η οποία δεν είναι αδιάφορη, λέγαμε προηγουμένως, γιατί είναι μόλις 3 πόντους πάνω από την γραμμή του υποβασμού. Πάνω δηλαδή από Καρδίτσα και Γυμνιακό που έχουν 37 πόντους. 40 έχει η Σπάρτη σε 30 αγώνες, αλλά έχει και ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. OTG, φανέλα του φίλου. Αρκετά χρόνια πίσω μας πάει αυτό. Όταν η Παναχαϊκή βρισκόταν στην πρώτη εθνική κατηγορία, εκεί που θέλει να επιστρέψει και πάλι. Και φέτος δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, μάλλον είναι το πιο δύσκολο να συμβεί, αλλά θα δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει και εκτός γηπέδου και στα δικαστήρια. Λοιπόν, η Παναχαϊκή ξεκινάει το σημερινό αγώνα με τον Σούλικα τα δοκάρια. Ντάσιος δεξιά, Πολύμος αριστερά. Λουμπαρδέας και Σωτηράκος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πλέγας, ανασταλτικός μέσος, πιο μπροστά του Μουσακόπουλος και Φωτάκης. Κυνηγόπουλος δεξιά, Μασούρας αριστερά. Μωραΐτης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 11 τέρματα φέτος στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι αναπληρωματική για τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Ξεχωρίζει ο Χάλκιας φυσικά με τη σπουδαία εμπειρία. Ο Βρονταράς είναι εκτός, όπως και αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων, δεν είναι στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, του Σοκράτη Φρυδόπουλου. Πατάνε χορτάρι οι δύο ομάδες, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι και η Σπάρτη με τον Μακριονίτη κατά τα δοκάρια. Ζουλιώτης, Γρεκός, Σάβα, Δοδοντσάκης και Νιάρος. Θα είναι η πεντάδα στην άμυνα. Αυτή τη διάταξη μας έχουν δώσει για το ξεκίνημα οι παίκτες, οι άνθρωποι της Σπάρτης. Θα δούμε αν θα ισχύσει τελικά και στον αγωνιστικό χώρο. Παναγιώτη Τριανταφυλάκος, ανασταλτική μέση. Κασβιρόπουλος θα είναι πίσω από τους Φουρτάδο και Γόρντεν. Αυτή είναι αναπληρωματική. Πέρασε παλιά, εκεί που ελέγχουν οι γηπεδούχοι τώρα. Η πίεση από την αρχή, από τους φιλοξενούμενους. Τον Φωτάκη να αναλαμβάνει αυτό το στημένο και όπως τα περισσότερα φαντάζομαι στη διάρκεια του μάτς. Ο Μακριονίτης στην το τείχος. Ο Φωτάκης εκτελεί, περνάει μπάλα. Η πρώτη κεφαλιά λίγο έλειψε να μπει στην πορεία της μπάλας. Στη συνέχεια κι άλλος παίκτης της Παναχαϊκής. Ανεβαίνει τώρα ο Μουστακόπουλος. Αρκετά μέτρα μπροστά του να καταδιώκει ο Παναγιώτου. Ο Μουστακόπουλος βρίσκει χώρο για να δώσει στον Μασούρα. Βοήθεια η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα. Λίγο έλειψε να μπει στην πορεία της. Ή το Μωραΐτης ή το Φωτάκης. Δεν συνέβη. Κυνηγόπουλος πρόλαβε και βγάζει νέα σέντρα στην καρδιά της άμυνας και πάλι. Η απομάκρυνση όπως όπως από τον Σάβα. Στο 13ο λεπτό. Φωτάκης περνάει μπάλα. Κεφαλιά δεν είναι άσχημη. Μπάλα περνάει από τον εξαιρετικό σε ακόμα μια φάση Κυνηγόπουλο. Και πλάγιο από τον Τάσιο Μωραΐτης. Ωραία μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κερδίζει την μπάλα και βγάζει για τον Τάσιο. Στο δεύτερο δοκάρι με τη μία το σούτ από τον Μασούρα χωρίς αποτέλεσμα. Και χρησιμοποιεί το match program. Κυνηγόπουλος δεν είναι offside. Ένα σούτ με τη μία ο Κυνηγόπουλος αφού έκανε control. Μπλόκαρε ο Μακριονίτης στο 25. Και πάλι Μωραΐτης. Άλλαξε ο Μουστακόπουλος. Ανέβηκε ο Τάσιος. Μια σέντρα δεν είναι κακή, κεφαλιά στα δίχτυα. Να τον γκολ από τον Φωτάκη. Έχει σηκώσει σημαία ο βοηθός. Θα δούμε τη φάση και πάλι για offside. Στο 28. Εδώ, ναι. Είναι εκτεθειμένος, έστω και λίγο. Ο Φωτάκης είναι σε θέση offside. Οριακά, αλλά είναι offside. Αν θα επιχειρήσει κάποιος απευθείας ή αν ο Φωτάκης θα δοκιμάσει να γεμίσει για Λουμπαρδέα, Σωτηράκο, Μωραΐτη. Η εκτέλεση απευθείας δεν είναι κακό το φάουλ. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Μπάλα πέρασε εκτός εστίας ο Μουστακόπουλος. Για τον Πλέγα. Πλέγας μακρινή παλιά για τον Κυνηγόπουλο που αφήνει την μπάλα να σκάσει. Θέλει να ξεφύγει από το Δοδοντσάκι. Δεν υπάρχει φάουλ. Το γύρισμα από τον Κυνηγόπουλο. Ευκαιρία για τον Τάσιο. Ξανά πιο πίσω η μπάλα για τον Φωτάκη, ο οποίος εκτελεί με τη μία. Μπάλα περνάει out στο 32. Η εμπειρία του Τάσιου. Το σταματά πανεύκολα και ανεβαίνει.
Σε κάθεται να παίξει με τον Φωτάκη. Κάνε λάθος ο Ντάσιος, με δεύτερη προσπάθεια επιμένει για τον Κυνηγόπουλο και αυτός βγάζει για τον Φωτάκη. Φωτάκης μέσα στην περιοχή, έτοιμος να γυρίσει για τον Μωραΐτη. Λίγο έλειψε να σκοράρει η κόντρα κόρνερ. Στο 34. Ξανά ο συνδυασμός, Κυνηγόπουλος είναι και πάλι μέσα σε αυτή τη φάση. Το γύρισμα στα πόδια του Ζουλιώτη από τον Φωτάκη σε κόρνερ. Και ενώ ο Μωραΐτης έκανε την προσπάθεια να φτάσει στην μπάλα πρώτος. Φωτάκης πέρασε για τον Κυνηγόπουλο και πάλι μπάλα. Φουρτάδο πήρε την κεφαλιά. Κερία για τον Μουστακόπουλο να σουτάρει στη γωνία. Η μπάλα περνάει out. Στο 35 ακόμα ένα σουτ από τον Μουστακόπουλο. Κίνησε στην πλάτη του ο Ντάσιος. Μουστακόπουλος. Πολύμος θα επιχειρήσει σουτ με το δεξί. Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Παναχαϊκής. Η μπάλα περνάει out. Ο Σάβα άλλαξε παιχνίδι για τον τριανταφυλάκο. Αυτός γεμίζει για τον Φουρτάδο. Περνάει μπάλα, Φουρτάδο κατεβάζει, έτοιμος να εκτελέσει. Φουρτάδο, γκολ για την Σπάρτη στο 44, κόντρα στη ροή του αγώνα. 0-1. Τις ευκαιρίες της είχε η Παναχαϊκή. Η Σπάρτη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου καταφέρνει να σκοράρει. Ο Σούλης δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Κακή αντίδραση από την άμυνα της Παναχαϊκής. Σε λάθος χρόνο πηδά ο Λουμπαρδέας, εκτελεί ο Φουρτάδο, σκοράρει. Γράφει το 0-1, ξαναλέω, κόντρα στη ροή του αγώνα με τις ευκαιρίες να είναι για την Παναχαϊκή, με την Σπάρτη όμως να πετυχαίνει το υπερπολίτιμο γκολ και σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα και να παραμείνει στην κατηγορία. Ντάσιος στην κεφαλιά, Λουμπαρδέας τώρα απομακρύνει. Τριανταφυλάκος, κερδίζει τελικά ο Φωτάκης, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Κουκουλά. Η Σπάρτη καταφέρνει να προηγείται με 1-0 μέσα στην Αγιά, κόντρα στην Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή να χάνει τις ευκαιρίες, αλλά τους Σπαρτιάτες να βρίσκουν τρόπο την τελευταία στιγμή, τον Φουρτάδο να σκοράρουν και να γράφουν το 0-1. Φωτάκης. Τέλεση κεφαλιά που έπιασε ο Λουμπαρδέας στα χέρια του Μακριονίτη. Αυτή η αλλαγή παιχνιδιού είναι καλύτερη. Από τον Φωτάκη ανεβαίνει ο Πολύμος. Θα πάρει ο Πλέγας. Στη δεξιά πλευρά ανεβάζει τον Ντάσιο τώρα. Η σέντρα από τον Ντάσιο λίγο έλειψε να περάσει εκεί που ήταν. Σε πολύ καλή θέση ο Πλέγας. Ο Γρεκός είναι αυτός που πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο 53. Και πάλι σέντρα του Ντάσιου, βλέπετε ο Πλέγας περιμένει, έτοιμος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γρεκός διώχνει την τελευταία στιγμή. Περνάει μπάλα, νέα κεφαλιά στα χέρια του Μακριονίτη αυτή τη φορά. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή με τον Μωραΐτη. Φρέσκα πόδια. Ευκαιρία με τον Γόρντεν να μπαίνει στην περιοχή. Γόρντεν περιμένει βοήθεια. Θα γυρίσει για τον Μουζακίτη. Δεν μπόρεσε να πλασάρει αυτός. Μεγάλη ευκαιρία για την Σπάρτη που είπαμε είναι φωτιά στις αντιπιθέσεις. Με το κοντρόλ που έκανε ο Σάβα. Χωρίς πάντως να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Παραχωρεί κόρνερ στο 61. Έχουμε συμπληρώσει μια ώρα παιχνιδιού. Το κόρνερ για την Παναχαϊκή. Με τον Φωτάκη. 5-0 τα κόρνερ, περνάει μπάλα, η κεφαλιά στα δίχτυα αυτή τη φορά. Το πανηγυρίζει ολόκληρο το γήπεδο. Ο Μωραΐτης πετυχαίνει το 12ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Παναχαϊκής, είναι αυτός που βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Το επιχείρησε και άλλες φορές. Εδώ ο Κατσουράνης το απολαμβάνει. Γυρίζουν γρήγορα προς την σέντρα οι παίκτες της Παναχαϊκής για να κυνηγήσουν και το δεύτερο γκολ. Ξανά η σέντρα, πολλά σπροξήματα. Πήδηξε, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε, αλλά την έστειλε στα δίχτυα του Μακριονίτη. Χωρίς περιθώριο αντίδρασης για τον goalkeeper της Σπάρτης που ήταν πρωταγωνιστής μέχρι τώρα. Το 1-1 είναι γεγονός. Φωτάκης θα βγάλει τη σέντρα. Περνά από τον Μωραή την μπάλα, φτάνει προς τον Αποστολόπουλο. Βρίσκει τρόπο να διώξει ο Ζουλιώτης. Και πάλι Φωτάκης στα άκρα. Κυνηγόπουλος. Χαμηλά αυτή τη φορά και πάλι για τον Μωραΐτη. Περνάει μπάλα, κοντρολάρει ο Μωραΐτης, γυρίζει προς τα έξω. Χωρίς αποτέλεσμα. Από την ώρα που μπήκε. Στολόπουλος, ωραία κάθετα. Τον Φωτάκη. Περιμένει τον Πολύμο.
Αυτός έχει την μπάλα τώρα. Πολύμος περνάει. Πολύμος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πολύμος, πολύ ωραία ενέργεια. Το γύρισμα από τον Πολύμο. Να το 2-1 ανατροπή με τον Μουστακόπουλο για την Παναχαϊκή στο 64. Το κυνηγούσε τον γκόλ ο Νεαρός, το πετυχαίνει τώρα. Ακολούθησε την προσπάθεια του Πολύμου, πάτησε περιοχή, σκόραρε και το αφιερώνει στον πάγκο της ομάδας. Πηγαίνει προς τον προπονητή του, τον Σοκράτη Φριδόπουλο και τον Ηλία Κυριακίδη, Κώστα Κατσουράνη και όλους τους υπόλοιπους. Ελάχιστα λεπτά ήταν αρκετά για την Παναχαϊκή για να κάνει την ανατροπή με τον Πολύμο να μπαίνει στην περιοχή. Σπουδαία ενέργεια. Γυρίζει την μπάλα εκεί που έρχεται ο Μουστακόπουλος. Αδύνατο να το μαρκάρει κάποιος. Το πλασέ του είναι αυτό που πρέπει για να στείλει την μπάλα στο βάθος εστίας του Μακριονίτη. 2-1 για την Παναχαϊκή. Ανατροπή σκηνικού. Κυκλοφορούν οι γηπεδούχοι. Ο Ράιτης τώρα θέλει να περάσει, βάζει την μπάλα μπροστά. Πλασέ με τη μία προσπάθησε τουλάχιστον ο Αποστολόπουλος να το κάνει στην απέναντι γωνία εντυπωσιακά. Η μπάλα πέρασε out. Παναχαϊκή δείχνει πάντως ότι έχει και βάθος για να μπορεί να γυρίζει τέτοια παιχνίδια. Θυμίζουμε Φουγλάνο, Στεργίδης, Βασιλείου, Μπιτσάκος, Μακρυδημήτρης, Ελευθεριάδης, Βρονταράς και Γκίνο είναι αυτοί που λείπουν σήμερα από τους πατρινούς. Τάκης εκτελεί, Λουμπαρδέας θέλει να πάρει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Νέα προσπάθεια, μεγάλη ευκαιρία για να εκτελέσει από πάρα πολύ κοντά χωρίς να τα καταφέρει ο Πλέγας με κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα πηγαίνει out και ενώ έδειχνε εύκολο το έργο του. Ξαναβλέπετε, εντελώς αφύλακτος ο Μακριονίτης κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για να σταματήσει. Και τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κυνηγόπουλος και δίνει στάκρα για τον Αποστολόπουλο. Μουστακόπουλος, ο σκόρερ του 2-1. Πλέγας ξεφεύγει από τον Γουόρντεν. Και Φωτάκης μοιράζει όμορφα για τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης με τον Νιάρο στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει για τον Αποστολόπουλο το γύρισμά του. Ευκαιρία καλή με τον Φωτάκη να σουτάρει πάνω στα σώματα, συγκεκριμένα στον Σάβα. Με τον Αποστολόπουλο βοήθεια, αυτόν τροφοδοτεί. Παίζει στο ένας με έναν με τον Μουζακίτη και περιμένει για να αλλάξει παιχνίδι παρακινδυνευμένα με άσχημο τρόπο. Ο Δινόπαπας είναι εκεί κοντά στον Πολυχρόνη που βρίσκει τρόπο να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του. Ακόμα ένα λάθος από τον Αποστολόπουλο. Και από αυτό εκνευρίζει τον Οφριδόπουλο. Αποστολόπουλος τώρα για τον Μουστακόπουλο. Κρατάει δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Φωτάκης αλλάζει. Ο Πολυχρόνης. Κατά μέτωπο μπαίνει Πολυχρόνης, πάει την μπάλα στα άκρα, τον Ακόπουλος με τη μία το πλασέ από τον Κυνηγόπουλο, απομακρύνει ο Μακριονίτης, τελευταία μεγάλη επέμβασή του στο παιχνίδι. Ό,τι αν έκανε όμως δεν ήταν αρκετό για τη Σπάρτη για να μπορέσει να πάρει έστω ένα βαθμό σήμερα. Η Παναχαϊκή ήταν καλύτερη ομάδα, η Παναχαϊκή ξεπέρασε και τις πολλές απουσίες που είχε 8 συνολικά στον αριθμό. Με αρκετά σημαντικούς ποδοσφαιριστές και μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Στο 61 με τον Μωραΐτη, στο 64 με τον Μουστακόπουλο και ενώ Φουρτάδο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44 συγκεκριμένα, είχε δώσει προβάδισμα και πολλές ελπίδες για κάτι καλό σήμερα στους παίκτες του Μάρκου Στεφανίδη.